Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να μιλήσουμε με τον κύριο Καλεντερίδη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι καλό γεωστρατηγικός μεσημέρι. Αναλυτής ο κύριος Καλεντερίδης, είναι αξιωματικός εν αποστρατεία. Και θέλω να μας πείτε, κύριε Καλεντερίδη, υπάρχει κάποια αναδίπλωση τώρα από πλευράς Ρωσίας? Αλλάζει η Ρωσία την τακτική της, τη στρατηγική της? Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει μια αλλαγή στο επικοινωνιακό δόγμα. Έκανε ένα, επιχειρησιακά μιλάω, ένα πολύ μεγάλο λάθος στην αρχή. Μπήκαν χωρίς αντίθεση από τα σύνορα και όταν προσέγγισαν τους κατοικημένους τόπους και επιχείρησαν να μπουν μέσα στους κατοικημένους τόπους, εκεί είχε οργανωθεί σωστά ο Ουκρανικός στρατός και επέφερε πραγματικά πολύ σοβαρές απώλειες στο Ρωσικό στρατό. Mm-hmm. Όταν ο Ρωσικός στρατός λοιπόν είδε ότι η κατάληψη κατοικημένων τόπων, μιλώ για πόλεις πάνω από 150-200.000 κατοίκους, mm-hmm. ότι είναι σχεδόν αδύνατη και ότι πληρώνουν βαρύ τίμημα, τότε άλλαξε το επιχειρησιακό δόγμα, άρχισε να περικυκλώνει τις πόλεις και μετέφερε τον αγώνα από τη γη στον αέρα. Δηλαδή, πυραυλικά και αεροπορικά mm-hmm. πλήγματα στοχευμένα που έχουν στόχο να χτυπήσουν είτε στρατιωτικές μονάδες, είτε επιτελικά κέντρα, είτε και στρατηγικούς στόχους μέσα στην πρωτεύουσα και έτσι αποδυναμώνοντας, προσπαθώ να ερμηνεύσω το νέο επικοινωνιακό δόγμα της Ρωσίας, αποδυναμώνοντας και στρατιωτικά και πολιτικά αν θέλετε την Ουκρανία, να μπορέσουν και να προελάσουν στο έδαφος στη συνέχεια, αλλά και να ασκήσουν πίεση πολιτική στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, ώστε να πετύχουν τους πολιτικούς στόχους που έχουν θέσει με αυτή την επιχείρηση. Μάλιστα. Από αυτό που είπατε να συνεχίσουμε, λέτε να προελάσουν στο έδαφος. Μέχρι πού να πάνε και οι πολιτικοί στόχοι που θέλουν να πετύχουν, ποιοι είναι? Πιστεύω ότι οι βασικοί στόχοι της επιχείρησης της Ρωσίας ήταν η πόλη Χάρκοβο, φυσικά η Μαριούπολη, και ο αποκλεισμός της Ουκρανίας από τις θάλασσες και από τη θάλασσα του Αζόφ, τη νεότιδα λίμνη της αρχαιότητας, αλλά και από τον Εύξεινο Πόντο. Εκεί λοιπόν στο Χάρκοβο αντιμετώπισαν την ισχυρότερη αντίδραση από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ουκρανίας, από όλα τα μέτωπα. Το Χάρκοβο δεν έχει πέσει, κύριε Καλεντερίδη, έτσι? Ναι, δεν έχει πέσει το Χάρκοβο. Μπήκαν μια φορά μέσα τα στρατεύματα, υπέστησαν σοβαρότατες απώλειες, αποχώρησαν και πλέον είναι περίπου περικυκλωμένο. Mm-hmm. Η Μαριούπολη φαίνεται ότι θα πέσει. Mm-hmm. Το στόχο αυτόν να αποκλείσουν την Ουκρανία από την νεότιδα λίμνη, από την Αζωφική θάλασσα, τον έχουν πετύχει. Και ο επόμενος στόχος που θεωρώ ότι θα επιδιώξουν είναι να αποκλείσουν την Ουκρανία με την κατάληψη της Οδυσσού και από τον Εύξεινο Πόντο. Όταν τα πετύχουν αυτά στο πεδίο, mm-hmm. τότε θεωρώ ότι αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικά χαρτιά για τη συμφωνία για την επόμενη μέρα των σχέσεων Ουκρανίας-Ρωσίας, Ρωσίας-Ουκρανίας και θα δούμε εάν αποχωρήσουν και από ποιες περιοχές θα αποχωρήσουν και υπό ποιους όρους θα αποχωρήσουν. Μάλιστα. Από τις περιοχές που έχουν καταλάβει. Να πούμε ότι εδαφικά, παρότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, τις προανέφερα. Mm-hmm. Εδαφικά λοιπόν σε ορισμένα μέτωπα κόλλησαν οι ρωσικές δυνάμεις, έχουν όμως αρκετά κέρδη στο νότιο μέτωπο, mm-hmm. δηλαδή Μαριούπολη, Χερσόνα, έχουν φτάσει μέχρι τη Ζαπορίζια δηλαδή, και έχουν σοβαρά κέρδη και βορείως του Λουχάνσκ, στο μέτωπο, mm-hmm. το παλιό μέτωπο των δύο αυτοαποκαλούμενων λαϊκών δημοκρατιών. Άρα εκτιμώ ότι εκεί θα παραμείνουν, θα επιχειρήσουν να περικυκλώσουν το Κίεβο για πολιτικούς λόγους, όχι να το καταλάβουν, θα είναι ευσχέτη αυτοκτονία κάτι τέτοιο, και έχοντας στο έδαφος αυτά τα ας πούμε κέρδη, θα προσπαθήσουν να πετύχουν μια συμφωνία η οποία να εξυπηρετεί τους στόχους. Τους στόχους τους ξέρουμε, να μην γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, ναι. να είναι ουδέτερη, να είναι μερικώς αποστατικοποιημένη. Εκεί βλέπουμε ότι η Ρωσία κάνει μια αναδίπλωση, δεν τη θέλει πλήρως αποστατικοποιημένη, μερικώς αποστατικοποιημένη, και φυσικά η Κρυμαία να θεωρηθεί ότι είναι έδαφος της Ρωσίας και ανεξαρτησία στις δύο λαϊκές, αυτοαποκαλούμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντομπάς. Αυτό είναι το πλαίσιο της λύσης που επιδιώκει ναι. η Ρωσία, αλλά στο πεδίο
είναι, η κατάσταση είναι αυτή που σας προανέφερα. Ναι. Γιατί, κύριε Καλεντερίδη, χαρακτηρίζεται σκέτη αυτοκτονία την κατάληψη του Κιέβου? Ακούστε, από τη στιγμή που δεν μπορούσα να καταλάβω το Χάρκοβο, mm-hmm. που είναι σε μέγεθος περίπου υποτριπλάσιο, το 1 τρίτο και σε έκταση της πόλης του Κιέβου, και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, η πρωτεύουσα προστατεύεται πολύ καλύτερα από το Χάρκοβο. Mm-hmm. Δηλαδή και μεγαλύτερη είναι σε έκταση και ισχυρότερη αντίσταση θα αντιμετωπίσουν. Θεωρώ ότι αυτό για να γίνει πρέπει να ισοπεδώσουν το Κίεβο, ναι. και αυτό είναι μια επιχείρηση που μπορεί να κρατήσει παραπάνω από 6 μήνες, αν τελικώς βάλουν αυτόν τον στόχο. Θεωρώ όμως ότι είναι πραγματικά μια επιχειρησιακά μια τρέλα κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το ότι προσπαθούν και φαίνεται τα καταφέρουν να αποκλείσουν εντελώς την Ουκρανία από την Αζοφική θάλασσα, αυτό τι κόστος έχει για την Ουκρανία και τι όφελος έχει για τη Ρωσία? Είναι τεράστιο το κόστος. Υπήρχαν λιμάνια στην περιοχή, όχι μόνο της Μαριούπολης και του Μπερδιάνς, από τα οποία γινόταν ένα μεγάλο μέρος του εξαγωγικού εμπορίου της Ουκρανίας. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν 30 πλοία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, τα οποία είναι γεμάτα έμφορτα είτε με σιτηρά είτε με ηλιέλαιο. Η Τουρκία κάνει τα έχει κατασχέσει η Ρωσία, και η Τουρκία κάνει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, επειδή αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα και τώρα στο ηλιέλαιο, αύριο στα σιτηρά και στα άλευρα, κάνει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία να τα πάρει η Τουρκία. Και για όσους αναρωτιούνται αν αυτές οι διαπραγματεύσεις είχαν αποτέλεσμα, ναι, είχαν αποτέλεσμα. Ένα πλοίο ήδη έχει εκφορτώσει το 6.000 τόνους, νομίζω, 6.500 τόνους, το φορτίο ηλιολέου απέναντι από την Κερίνια στη Μερσίνα, ναι. και ένα δεύτερο πλοίο, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εμπορίου της Τουρκίας, ήδη βρίσκεται στην Τουρκία να εκφορτώσει και αυτό το φορτίο του. Στοιχεία όμως για το πόσες χιλιάδες τόνους που βαλάει δεν έχω. Άρα τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω αν τα παίρνει δωρεάν ή αν τα πληρώνει κάπου, αν τα πληρώνει για παράδειγμα στην Ουκρανία. Πάντως η Τουρκία διαπραγματεύεται με τη Ρωσία του Πούτιν και έχει τα αποτελέσματα που σας προανέφερα. Να. Δηλαδή προλαμβάνει μια επισυτικιστική κρίση που είναι όχι πρώτων θυρών, εντός των θυρών της Τουρκίας. Είδαμε στη Σμύρνη για παράδειγμα ουρές έξω από σούπερ μάρκετ για να εξασφαλίσουν οι Τούρκοι. Ξέρετε, δεν έχουν άλλο ούτε ελαιόλαδο ούτε τίποτα άλλο. Μόνο με ηλιέλαιο κάνουν τη δουλειά τους στα νοικοκυριά στην Τουρκία. Αν λείψει το ηλιέλαιο, στην ουσία ανατινάζεται οι διατροφικές συνήθειες της τουρκικής κοινωνίας. Άρα η κρίση είναι εντός των πυλών και η Τουρκία ήδη έχει πετύχει ορισμένα αποτελέσματα. Θα σας ανέφερα δύο παραδείγματα για δύο πλοία με ηλιέλαιο. Να δούμε, δεν έχω στοιχεία, αν υπάρχουν και αντίστοιχα παραδείγματα με πλοία που μεταφέρουν σιτηρά. Κύριε Καλεντερίδη, λέγαμε για το τι έχει εξασφαλίσει η Τουρκία, έτσι, όσον αφορά την επάρκεια στα σιτηρά. Ναι, είπα ότι η Τουρκία, επειδή υπάρχουν 30 πλοία στην Αζοφική θάλασσα, ουκρανικά φυσικά, στο λιμάνι του Μπερδιάνσκ και στα ανοιχτά, αυτά λοιπόν έχουν κατασχεθεί από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν και τις ναυτικές δυνάμεις που έχουν καταλάβει την περιοχή, και η Τουρκία διαπραγματεύεται με τη Ρωσία να πάρει τα φορτία αυτών των πλοίων για να μην υπάρξει επισυστηστική κρίση στην Τουρκία. Και μιλάμε για φορτία ηλιελαίου και σιτηρών. Σας είπα ότι έχω στοιχεία μόνο για δύο πλοία, τα οποία κατά κάποιο τρόπο έλυσαν για ένα διάστημα το πρόβλημα της Τουρκίας. Δεν έχω στοιχεία για σιτηρά, θα ψάξω και ίσως σε μια άλλη. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε όμως, γιατί είναι μια είδηση την οποία δεν γνωρίζαμε καθόλου. Αυτή την πληροφορία δεν την ξέραμε. Εσείς μας δώσατε κάτι πρόσθετο αυτή την ώρα. Η Τουρκία τελικώς θα συνεχίσει να έχει τα πόδια της και στη βάρκα της Ρωσίας και στη βάρκα της Δύσης, ή κάποια στιγμή θα κληθεί να επιλέξει? Γιατί είδαμε και αυτή την πληροφορία με τους S-400, τι θα γινόταν αν θα τους έστειλε η Τουρκία στην Ουκρανία. Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα καταπλέει και το δεύτερο πολυτελέστατο γιο του Ρωμάν Αμπράμοβιτς στη Μαρμαρίδα. Το είχε προηγηθεί το πρώτο.
Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα, διάβασα ότι δεν το δέχτηκε ούτε το Ισραήλ, mm-hmm. παρότι είναι εβραίος το θρήσκευμα. Άρα η Τουρκία είναι αυτή η οποία ακολουθεί τη δικιά της ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος της, mm-hmm. μέσα από αυτή την κρίση, να κατοχυρώσει το δικαίωμα να ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των S-400, ξέρετε, η Τουρκία, ξεκινώντας από τα ενεργειακά και αναφέρομαι σε δύο αγωγούς φυσικού αερίου που κατόρθωσε παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ να τους κατασκευάσει και ήδη λειτουργούν, που έρχονται από τη Ρωσία, εννοώ, ο mm-hmm. Blue Stream και ο Turkish Stream, mm-hmm. με την κατασκευή ενός εργοστασίου πάλι απέναντι από την Κυρίνια πυρηνικού εργοστασίου, αν δεν κάνω λάθος, με δύο μονάδες από τη ρωσική Ροσατόμ, με ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων και στο ζήτημα του τουρισμού αλλά και σε εμπορικές σχέσεις, έχουν πολύ σημαντικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, με δραστηριότητα και δραστηριοποίηση τουρκικών τεχνικών εταιριών mm-hmm. στη Ρωσία, με άδειλους πόρους δεκάδων δισεκατομμυρίων το χρόνο. Όλα αυτά λοιπόν, εάν συναθρηστούν, συνιστούν μία, στην ουσία μία στρατηγική σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, σε συνδυασμό με το ιδεολογικό υπόβαθρο αυτής της τροφής mm-hmm. της Τουρκίας προς τη Ρωσία και τον ευρασιατισμό, mm-hmm. δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις της Τουρκίας mm-hmm. με τον ΝΑΤΟ και με τη Δύση γενικότερα. Mm-hmm. Και αυτή η κατάσταση κάνει την Δύση και τις ΗΠΑ να βλέπουν πλέον το ζήτημα, το πρόβλημα, όχι ως πρόβλημα ενός προσώπου του Ερντογάν, mm-hmm. αλλά ως ένα συστημικό πρόβλημα. Ότι η Τουρκία δηλαδή και προς τη Ρωσία έχει στραφεί και έχει, στραφεί και έχει ισχυρούς δεσμούς, αλλά και προς την Ευρασία με τις λεγόμενες τουρκογενείς χώρες και με την Κίνα έχει πολύ ισχυρές σχέσεις. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που έγινε με τους S-400, διαβάζω τουρκικές έγκυρες αναλύσεις που λένε ότι τεχνικά, καταρχάς υπάρχει πρόβλημα με το συμβόλαιο, απαγορεύεται mm-hmm. από τη Ρωσία, ναι. αλλά και τεχνικά δεν μπορούν και να μεταφερθούν, δεν μπορούν να γίνουν επιχειρησιακοί. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι οι πιέσεις που ασκούνται από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία για τους S-400 δεν έχουν να κάνουν με την ουσία της υπόθεσης, mm-hmm. αλλά θέλουν να ασκήσουν τέτοιες mm-hmm. πιέσεις στην Τουρκία, ούτως ώστε να την αναγκάσουν είτε να στείλει τους S-400 στην Ουκρανία, mm-hmm. είτε σε μια τρίτη χώρα, mm-hmm. το δεύτερο σενάριο είναι το πιο ισχυρό σενάριο, και έτσι να δημιουργήσουν ένα ισχυρό ρήγμα στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, mm-hmm. να περιμένουν μετά από αυτό την αντίδραση της Ρωσίας mm-hmm. που θα βαθύνει το ρήγμα και έτσι mm-hmm. να ξαναφέρουν την Τουρκία στην αγκαλιά της Δύσης. Μάλιστα. Όμως, θα πρέπει να ξανατονίσω ότι αυτή η πολιτική της Τουρκίας, ο στόχος της Τουρκίας για ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική mm-hmm. δεν είναι ευκαιριακός, mm-hmm. δεν είναι εφήμερος, έχει θεμέλια, κάθεται καλά και Άλιστα. εκτιμώ ότι η Δύση θα αντιμετωπίσει mm-hmm. πολύ σοβαρά προβλήματα για mm-hmm. να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα πυθύνιο όργανο της, είτε mm-hmm. στο ΝΑΤΟ, είτε σε σχέση με τις διμερείς, είτε με τις διμερείς σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ η πολύ, κύριε Καλλιντήρη. Έχει μετατραπεί σε ένα σοβαρό πρόβλημα για τη Δύση, με τεράστιες ευθύνες της Δύσης, να μην το ξεχνάμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί που λέγαμε ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη και με την πλάτη στον τοίχο.